Η Νέα Δημοκρατία από το 2004 διέλυσε την Ελλάδα και το Πασόκ την αποτελείωσε. Δεν δέχομαι μια πολιτική που μα επευλήθηκε και ήταν λάθο. Αν τη συνεχίσουμε, το λάθο θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Αυτή η πολιτική θα οδηγήσει σε έξοδα από το ευρώ. Αν πούμε ότι δεν πληρώνουμε το ομόλογο του Μαρτίου, όλοι στην Ευρώπη θα τρέξουν να βρουν τη λύση του προβλήματο. Λυπάμαι που δεν μπορώ να συμφωνήσω και να συνταχθώ με τη συλλογιστική και τη διαπραγματευτική τακτική. Το θέμα δεν είναι ότι τα μέτρα είναι σκληρά. Το πρόβλημα είναι ότι τα μέτρα θα χειροτερέψουν την κατάσταση. Θα οδηγηθούμε μαθηματικά σε ασύνταχτη χρεοκοπία. Η ψήφιση της Δανειακής Σύμβασης δεν είναι υπεύθυνη στάση, αλλά ανεύθυνη. Αν πριν από καιρό σου έλεγα πρόεδρε ότι τη χώρα και είσαι αρχικός απικίας, δεν θα με διέγραφες. Αν σου έλεγα να φύγεις αλλιώ δεν θα ψηφίσω, δεν θα με διέγραφες. Ο καθένας θα έρθει αύριο με τη συνείδησή του στη βουλή και εσύ μόνος σου με το λαό, το θεό και τη συνείδησή σου. Με τη Δανειακή Σύμβαση είναι σαν να βάζουμε το δάχτυλο στην κρατομηχανή. Θα βγει κοιμά στην αντιμέρα η «Ελληνική κοινωνία». Δεν μπορώ να βάλω τολπίλη στα θεμέλια της κοινωνίας. Δεν μπορώ να ψηφίσω τη διάλυση του κοινωνικού κράτους. Αύριο θα πράξω κατά συνείδηση.